centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Λιόλιο, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Τι γίνεται? Καλημέρα και στην Έλενα. Είναι ωραία μέρα. Μέσα στην παγωνιά των ημερών είχαμε αυτό το ευχάριστο, όπως και το ανακοινώσατε, μετά από αγώνες ετών. Ναι, είναι πραγματικά πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, περίπου 4 από τότε που ξεκίνησε. Ήταν από τις εποχές που μαλώναμε τι έργα θα κάνει ο ΤΑΠ στο ασάνατα αποδοτικά για τον αγωγό, για να υπενθυμίσω πόσο παλιό είναι. Πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή. Ήρθε μια εταιρεία, ήθελε να δώσει ανταποδοτικά και είχε γίνει αυτό το μάλωμα, αν μπορώ σε εισαγωγικά, ποιος θα πάρει τα περισσότερα έργα. Συμβούλια, παρασυμβούλια, μαλώματα, αγγελή, Χατσιμεωνίδη, γινόταν τότε κόλαση. Έτσι ακριβώς. Ίσως δεν γνώριζαμε και όλοι τι ακριβώς ήταν αυτό που θέλει να κάνει ο ΤΑΠ και είχαν δημιουργηθεί θέματα. Εμείς, ναι, και είχαμε πάει και σε μια υπερβολή. Αντί τότε να ασχοληθούμε, Μάκη, με το να πούμε 2-3 σημαντικά πράγματα για τον νομό, καθόμασταν και κάναμε αιτήματα μέχρι και για τραπεζοκαθίσματα, για εκδηλώσεις. Δηλαδή, πραγματικά, θα θυμάστε. Είχαμε χάσει λίγο την ουσία τότε της ιστορίας αυτής. Θυμάμαι το πρώτο χαρτί που είχε φύγει από το Δήμο, είχε μέσα 50 αιτήματα. Δηλαδή ήταν κάτι που γελούσαν όταν έβλεπαν αυτά τα χαρτιά. Όπως είπες, μέχρι και για πλαστικές καρέκλες. Υπήρχαν αιτήματα, ναι. Οι οποίες και αυτές με το κορονοϊό άχρηστες θα ήταν. Οπότε θα όχι, πάντα οι καρέκλες και τα τραπεζοκαθίσματα είναι χρήσιμα, αλλά όχι μέσα από το πρόγραμμα. Έτσι, του ΤΑΠ. Δηλαδή έχουμε κάπου, τον ΤΑΠ, ας τον χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε δυο σοβαρά πράγματα. Κάπου είχαν μπερδευτεί οι αρμόδιοι ότι από εκείνη την πηγή, από τον ΤΑΠ, μπορούμε να ζητήσουμε τα πάντα. Ναι. Ενώ ο ΤΑΠ είχε ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να κάνουμε κάποια έργα που θα μείνουν και θα δώσουν, θα έχουν κέρδος για την τοπική κοινωνία. Ακριβώς. Έτσι και εμείς, ενώ στην αρχή δεν μας είχαν λάβει υπόψη, ενώ στα δικά μας αγροκτήματα Κορισούλης και Βασιλιάδας περνάει ο αγωγός, δεν είχαν υπολογίσει, δεν μας είχαν θέσει το ερώτημα αν θέλουμε κάτι. Οπότε εμείς, μόλις είδαμε το τι γίνεται, προτείναμε το κυριότερο και πιο σημαντικό έργο εδώ για την περιοχή μας, τα 3 φωτοβολταϊκά πάρκα, για να μειωθεί το κοστολόγιο που έχουμε ποτίσματος. Φυσικά. Γιατί έχουμε τουλάχιστον 80 με 90.000 τη σεζόν πληρώνουμε σε. Άρα λοιπόν, 80 με 90.000 θα μείνουν στους ανθρώπους της περιοχής. Μπορεί να μην είναι εξ ολοκλήρου του ποσό. Η μελέτη λέει για μία κάλυψη 70 με 75%. Μάλιστα. Οπότε και μόνο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μόνο το αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πότε θα ξεκινήσει όμως η κατασκευή τώρα? Γιατί πέρα από όλα αυτά, Μακή, πάμε τώρα στην υλοποίηση, έτσι δεν είναι? Η υλοποίηση, και επειδή είναι μια ιδιωτική εταιρεία, είναι όλα έτοιμα από άποψη μελετών. Είναι άμεσα να ξεκινήσει η κατασκευή τους. Μένει μια λεπτομέρεια με διακανονισμούς των ρυθμίσεων προς τη ΔΕΗ από το ΕΒ, που θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και μόλις το επιτρέψει ο καιρός, άμεσα θα ξεκινήσουν οι κατασκευές των τριών φωτοβολταϊκών πάρκων για το ΕΒ Κορισούλιθια. Πότε θα τα έχουμε λοιπόν σε λειτουργία κιόλας? Γιατί αυτό είναι που μπορούν να περιμένουμε, για να δούμε. Ναι. Ευελπιστούμε να είναι για τη φετινή περίοδο. Θα την πιάσουμε τη φετινή? Το καλό είναι ότι και να μην πιάσουμε το καλοκαίρι και να είναι έτοιμα τέλος καλοκαιριού, αυτά θα συνεχίσουν να παράγουν ρεύμα μέχρι τους 12 μήνες. Ναι. Οπότε ο συμψηφισμός θα γίνεται τέλος της χρονιάς, άρα πιθανόν να έχουμε πάλι κέρδος. Τουλάχιστον τη μισή χρονιά πιστεύω θα την πιάσουμε. Πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα 3 φωτοβολταϊκά τώρα της περιοχής εκεί? Είναι 2 φωτοβολταϊκά των 100 κιλοβάτ στην Κορισό και ένα φωτοβολταϊκό στη Λυθιά. Ήταν στα 3 διαθέσιμα χωράφια που μας είχε παραχωρήσει ο Δήμος Καστοριάς. Ναι. Που χρειαζόταν, είναι κοντά σε ρεύμα, ήταν ιδανικά δηλαδή για αυτή τη δουλειά. Για αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Οπότε το λιγότερο που νιώσαμε να κάνουμε σαν το ΕΒ ήταν αυτό το ευχαριστήριο που το διάβασε και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Τέρμα λοιπόν τα ρεύματα και οι πληρωμές. Οι αγρότες μπορούν να παράξουν και χωρίς να πληρώνουν ρεύμα πια, εκμεταλλευόμενοι αυτή την δυνατότητα που τους δίνει αυτό το έργο που θα κατασκευαστεί άμεσα. Γι' αυτό και το ζητήσαμε, Χρήστο. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ή φώναζαν κάποιοι να κάνουμε δρόμους, να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν θα έμενε. Αυτό το έργο το έχουν χαρακτηρίσει και από το ΤΑΠ σαν εμβληματικό.
σε όλη, σαν από τα έργα τα οποία και ο ΤΑΠ θα καμαρώνει ότι φτιάξαμε και αυτό το έργο στη διαδρομή αυτού του αγωγού. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη πρόταση στα 500 χιλιόμετρα που διασχίζει ο αγωγός. Δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο, έτσι. Νομίζω όχι. Είναι το εμβληματικό του έργο και γι' αυτό το δέχτηκαν, το άκουσαν και το έτρεξαν γρήγορα. Και ο κύριος Κοσλιόπουλος, βέβαια, που ήταν. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ό,τι και να πούμε είναι. Επειδή έχουμε μιλήσει και με τον ίδιο για αυτό το θέμα, πραγματικά το είχε πάρει και ο ίδιος πολύ ζεστά. Και ήταν αυτό. Και επειδή ο κ. Κοσλιόπουλος, επειδή ήταν ο άνθρωπος που μας συνέδεε, ο συνδετικός κρίκος της τοπικής κοινωνίας με τον ΤΑΠ ουσιαστικά, και επειδή είναι από εδώ, πραγματικά και ο ίδιος είχε μια προσωπική άποψη για το τι πρέπει να γίνει ή τι πρέπει να είναι σε δεύτερη μοίρα. Το είχε πιστέψει το έργο, το είχε καταλάβει, το είχε κατανοήσει και ήταν πολύ βασικό αυτό. Έβλεπε την αγωνία μας και το τι θέλουμε. Όχι κάτι για να γίνει, κάτι για να μείνει. Ωραία. Γίνονται έργα εδώ στην περιοχή μας, είναι αυτό το πολύ σημαντικό. Έρχεται και η επέκταση εξυγχρονισμός του δικτύου, όπως το έχουμε ζητήσει και αυτό μέσω της περιφέρειας. Νομίζω ότι όταν υπάρχουν προτάσεις στοχευμένες, βρίσκουν τον δρόμο τους. Ωραία. Και εκεί πρέπει να στραφούμε. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά γρήγορα την κατασκευή και γρήγορα την εκμετάλλευση αυτού του έργου, που θα, όλα δείχνουν ότι θα είναι από φέτος. Από φέτος θα μπορούν πιο δυναμική, θα λέγαμε, η πιο δυναμική περιοχή από πλευράς καλλιεργιών, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως το νομό, τόσο οργανωμένη που τόσο είμαστε, είναι περιοχή, το πιο αξιοποιήσιμο αγρόκτημα. Ακριβώς, το πιο αγρόκτηματα Κορυσουλιθιά. Ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι άξιζε να πάτε σε αυτή την εξέλιξη ουσιαστικά, γιατί είναι εξέλιξη αναμφίβολα. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε στα εγγένεια. Άντε. Φωτοβολταϊκών. Με κορδέλες. Με κορδέλες. Μας λείπουν αυτά. Έθιμο. Ωραία, ωραία είναι. Θα καλάσουμε το έθιμο. Όχι, όχι, όχι. Καλό είναι, καλό είναι να υπάρχουν. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.